Φίλοι, καλώς ήρθατε λοιπόν στην δεύτερη αναμέτρηση μεταξύ των... στη δεύτερη αναμέτρηση του ομίλου της Elite, Summer Elite, όπου έχουμε σήμερα τον αγώνα μεταξύ των The Boys με τις προκαλεί μαύρες εμφανίσεις, ενώ από την άλλη και Last Paper Bears, επιτρέψτε να τους φωνάζω αρκούδες για την ευκολία με τις... Θα τους γνωρίσω ακριβώς, αλλά του ρομπλέ είναι το σίγουρο. Εμφανίσεις, όπου και οι δύο ομάδες είναι στον δεύτερο αγώνα τους και οι δύο ομάδες κατάφεραν να κερδίσουν συνάντησης γηπεδούχους, οι οποίοι είχαν νικήσει τους Σικάριους BC με 83-94 στην πρώτη αγωνιστική. Στην απέναντι, η ομάδα των Elite Paper Bears επικράτησαν τον Massive United BC με 109-66. Εδώ έχουμε Μπέλης και Κάλσον και ιδιαίτερη προσοχή από τους αντιπάλους τους για να μπορέσουν να κρατήσουν χαμηλά αυτούς δύο παίχτες, θα είναι ένα καλό πλεονέκτημα. Για να αναφέρουμε λίγο στον βρισκό μας που καταλαβαίνετε στο όμιλο της Elite για το καλοκαίρι, αυτό που θα πούμε για το προηγούμενο τουρνουά της Elite, την πλευρά των Elite Paper Bears, φτάσανε μέχρι τους 8 που το αποκλειστήκανε από την με buzzer beater από την ομάδα των Lethal Pistols σε τρίτο αγώνα. Τρεις αγώνες πάρα πολύ οριακοί. Στον πρώτο αγώνα χάσανε 77-74, επικράτησαν 74-72 και κλείστηκαν με buzzer beater 71-73. Καταλαβαίνετε πόσο μια ανάσα βρέθηκαν μακριά από την τετράδα στην διοργάνωση της Elite στο Winter. Αυτά έχουμε να αναφέρουμε σαν πρώτες εικόνες από την κλίση και το πρώτο 1,5 λεπτό της αναμέτρησης. Οπα, γρήγορα έχουμε να αναφέρουμε. Τώρα κατεβάζουν η ομάδα των The Boys και η μπάλα βρίσκεται στα χέρια του οικονόμου. Ένα ο Θάνο δοξαθούμε 3 στο καλάθι, φάουλ το οποίο θα χρεωθεί όμως, δεν μετράει το καλάθι, οπότε παραμένει το 2-0 από που έγινε νωρίτερα. Παναφράσεις αρχεία του οικονόμου. Θα πάνε στην κυκλοφορία, θα χρεωθεί με βήματα σε αυτή τη φάση ο Θάνο. Οπότε η ομάδα των Αρκούδων έχουν την κατοχή και κατεβάζουν με τον Μπέλη, σας είπαμε, που θέλει την προσοχή. Μόνο που δεν καταφέρει να σκοράρει σε αυτή την περίπτωση, τώρα κατεβάζουν ο Τσιάμις, κατεβάσει πάλι μπάλα στον οικονόμου. Γιάννης ελεύθερος, σε τριών πόντων, η μπάλα θα κάνει ταξίδι πάνω από την μπασκέτα. Οπότε έχουμε αλλαγή κατοχής πάλι στα χέρια των Elite Paper Bears. Μέχρι μέσα χωρίς επιτυχία η πάσα του Γρίβα. Γιάννης στον οικονόμου θα κερδίσει το φάουλ από τον Μπίλιο. Είναι το τρίτο ομαδικό. Κατοχή από τα χέρια του Παπαγεωργίου. Θα βρει τον οικονόμου. Παλάξα να στην Τσιάμι. Παπαγεωργίου θα πάρει το σουτ χωρίς επιτυχία. Κατέβασμα από τον Παλιογιάννη. Γρίβας, πάρα θα περάσει στο ζωγραφιστό στα χέρια του Φωγού, ο οποίος δεν θα καταφέρει να σκοράρει. Συνδυασμό γρήγορα, δεν θα γίνεται ούτε εδώ το καλάθι. Από την πλευρά των The Boys, στα χέρια του Παπαγεωργίου, αντί να φτιάχνουν το φάουλ στο κατέβασμα του μετά την αυτοκίνητη προσπάθεια για καλάθι στην περίπτωση πρώτο ομαδικό. Φάουλ, εδώ πέρα κερδισμένο από τον Χρυσοδούλου
το φάουλ το έχει κάνει ο Θάνου, δεύτερο ομαδικό. Επαναφορά τα χέρια του Μπέλη. Παλιογιάννης θα πάρει το σουτ χωρίς επιτυχία και προσπαθούν να βγουν στον εφηδιασμό η ομάδα των The Boys. Θα πάει στη γωνία, το σουτ δεν είναι επιτυχημένο από τα χέρια του Κύρου. Ανοίγει το σκορ, ανοίγει το οργανισμό της ομάδας του ο Μπέλης μετά από 4 λεπτά σχεδόν, 3 και 40. Οικονόμου. Παράγεται μια πάρα πολύ ωραία πάσα στα χέρια του Θάνο, ο οποίος θα σκοράρει για το 4-2. Μπέλης θα κατεβάσει. Θα πάρει το σουτ, έστοχο, 4-4. Παράξτε, θα γίνει το νόμι τους The Boys, πολύ ωραία κίνηση και πολύ ωραίο καλάθι. Βλέπουμε δύο ομάδες αρκετά ψηλές, αν κρίνουμε το θέμα στους πλάσεων αφότερων. Περιμένουμε λίγο την ομάδα των Last Paper Bears, όταν βγουν σε έναν ενθουσιασμό. Πολύ ωραία φάση για κάθομα. Εδώ πέρα δεν προλαβαίνει να κρατηθεί η μπάλα από τα χέρια του Μπέλη. Η κατοχή αλλάζει χέρια, πηγαίνει στην ομάδα των The Boys. Αυτό που σας έλεγα, βάσει προθέμασης. Λοιπόν, η ομάδα των Last Paper Bears πρέπει να μας δώσουν θέαμα, κυρίως στον ενθουσιασμό. Περιμένουμε με καρφώματα. Αλλά δούμε αν θα μας δικαιώσουν όμως. Στην επίθεση ως τώρα είναι η ομάδα που δεν μπορείς με τον Οικονόμου. Κομμένουν λιγότερο από 14 και έχουμε φάουλ το οποίο θα κάνει ο Παλιογιάννης πάνω στον Οικονόμου. Τέταρτο ομαδικό. Θα φάπουν τον Παπαγεωργίου στα χέρια του Ιωάννου. Θα περάσει το δεύτερο μισό της πρώτης περίοδου. Πολύ ωραία κίνηση και δίνει. Δεν θα μετρήσει το καλάθι, από όσο καταλαβαίνω το φάουλ. Προσπαθούμε να καταλάβουμε αν έχει χρεωθεί ή όχι. Δεν έχει χρεωθεί καλάθι. Πρέπει να είναι δύο εβολές, από όσο καταλαβαίνουμε. Και θα είναι δύο οι βολές από τα χέρια του Θάνο. Ο φαλή γίνει χαμηλά, λέει ο ιδρυτής, οπότε έχει ένα αποτέλεσμα να μην χρεωθεί το καλάθι. Οπότε είναι δύο οι βολές. Και η έσοχη 7-4. Υπομονή γιατί βλέπετε στην άκρη της οθόνης σας και εσείς τον Παπαγεωργίου να δίνει τα κολόνια του. Οπότε περιμένουμε. Δεύτερη βολή. Δεύτερη είναι άσκοση και έτσι θα πάρει την κατοχή ο Μπίλιος. Ψάχνει τις επιλογές του, να τα κάνει, θα πάρει το σουτ, θα σκοράρει, θα πάρει 7-7 λοιπόν. Θα κατεβάσει ο Τσιάμις. Επιστρέφουμε το time out που πήρε η ομάδα του Last Paper Bears. Τελευταία θα είναι τα επίθεση και θα πάω στο ανώτο όμως, γιατί δεν ξέρουμε τι μπορεί να γίνει για την ομάδα και για την πρώτη περίοδο. Και κατευθείαν τα απομένουν. Πολύ γρήγορα θα τρέξει ο Μπέλης. Θα πάρει το σουτ. Κοιτάς, Μπέλης στη λήξη. Χωρίς επιτυχία και παραμένει το 15-15 για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Και ένα πολύ έντονο παιχνίδι.
Οδηγούμε στο τέλος πρώτης περίοδου με 15-15. Και πάμε στην άλλη πλευρά. Πηγαίνουμε στο καλάθι των The Boys για την εκτέλεση της βολής τεχνικής ποινής. Και διαφέρεται πάνω στον Πατίκα. Δημήτρη. Έστοχα ο Καζής θα την εκτελέσει. Και περνάμε στην άλλη γραμμή των βολών για να εκτελέσει ο Θάνο τις δύο βολές μετά το φάουλ. Πρώτη βολή είναι έστοχη. Πάμε την δεύτερη. Στο 8-8 το σκορ. 9-8 πλέον. 4 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα απομένουν για την λήξη της πρώτης περίοδου. Μπάλα στα χέρια των Αρκούδων. Θα έχει περάσει το κειμένο στα χέρια του Χίτα. 6 και το Καζί. Θα πάρει το σούτ αυτός. Δεν θα στοχίσει, εξαιρετικό το rebound του Μπέλη. Θα μπει μέχρι μέσα, θα κερδίσει το φάουλ. Το φάουλ το οποίο έχει κάνει, αν δεν κάνει τόσο λάθος ο Θάνο. Όντως ο Θάνο έχει κάνει το φάουλ. Δύο βολές, η πρώτη είναι άστοχη από τα χέρια του Μπέλη. Η δεύτερη όμως είναι έστοχη και έχουμε αλλαγές για την ομάδα των The Boys. Στον γονικό χώρο περνάνε Σκαρλής και Χαλάτσης. Και είναι Θάνο και Σιάννη. Και έχουμε φάουλ το οποίο θα κάνει ο Γρίβας. Ο Τσιάμις δεν έχει αποχώρησε ο Σύρος. Πάνω στο Τσιάμι είναι το φάουλ. Ότι πολύ δεν είναι ευτυχημένη, παραμένει το 9-9-3-57. Βλέπουμε και αλλαγή για την προχνάζοντα χρονιάδης για την ομάδα των Bears. 0-2 οι βολές λοιπόν, 9-9 παραμένει το σκορ. Είναι καθαρό κόψιμο το οποίο θα είναι κόψιμο κανονικό, δεν υπάρχει φάουλ. Συνεχίζει 18 δεύτερα που μένουν την επίθεση που θα δέχνει γρήγορα από τα χέρια του Χίτα αλλά χωρίς επιτυχία. Ο Γεωργίου δεν θα καταφέρει εκείνο σκοράρι ο Σκαρλής. Μπέλησε στην γραμμάδα των Αρκούδων. Πάμε πέρα στο ζωγραφιστό. Εκεί δεν θα καταφέρει να σκοράρει ο Χίτας. Σε ακόμα μια επίθεση. Τρομερή άμυνα, τρομερό το μπλοκ από τα χέρια του Μπέλη. 3-20. Και τον Παγιωργίου χωρίς επιτυχία. Λάβουμε και την επίθεση. Δεν είναι καταφέρουν να σκοράρουν. Η ομάδα των Αρκούδων στην πλευρά των The Boys. Το σούτ από τον Τσιάμι χωρίς επιτυχία. Την άλλη δεν μπορεί ούτε ο Μπίλιος να σκοράρει. Ο Γεωργίου θα τρέξει. Τσιάμις για 3. Ούτε εδώ θα έχουμε αποτέλεσμα. Παραμένει το 9-9. Θα σχεδόν από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης.
καθαρή άμυνα πάνω στον Καζί. Για την ευκαιρία, αλλά δεν θα την βγαλωθούν καθώς εκεί πέρα ο Μπέλης. Όσο ο Μπέλης θα πλώσει τα χέρια του, θα διακόψει την επίθεση. Έχουμε την επίθεση για την ομάδα των The Boys. Ο νόμος ελεύθερος, δεν θα καταφέρει να σκοράρει. Κοιτάς, κύριε συγχωρείτε, θα κερδίσει το φάουλ από τον οικονόμου, είναι το τέταρτο ομαδικό. Αλλά θα πάει στην βολή. Πρώτη βολή δεν είναι επιτυχημένη από τα χέρια. Η Χίτα είναι και τη δεύτερη, όμως μήπως αλλάξει μετά από λίγη ώρα το σκορ. Έχουμε κολλήσει το 9-9, ακόμα παραμένει εκεί πέρα και περίπου 2 λεπτά που έχει κολλήσει αυτό στο 9-9. Το σούτ το οποίο είναι επιτυχημένο από τον Χαλάτση. Τελείς. Κοίτας το σούτ, καλάθι και φάουλ, το οποίο κερδίζει ο Χίτας στον οικονόμου. Εκπληκτική ενέργεια, εκπληκτικό καλάθι για να φέρει το παιχνίδι στα ίσα και την ευκαιρία να περάσει την ομάδα του μπροστά με 11-12 συμπέντες που σκόραν, έλειξε παραμένει το 11-11 και έχουμε την ισοπαλία για τελευταία 1-21 της πρώτης περίοδου. Να δούμε αν θα είναι έμεσο το τρίποντο. Τέλης της βολής από τον Χίτα. Δεν θα σκοράρει, θα παραμείνει στο παλιά στο 11-11 και στο rebound είναι ο Χαλάτσης. Πολύ ωραία κυκλοφορία από την ομάδα των The Boys. Σου χώρισε τυχαία από τα χέρια του Μπουζάκη. Δεν θα προλάβουν να βγουν στον ενθουσιασμό οι Αρκούδες. Μπιλιός με την μπάλα. Κοίτας. Περνάει πολύ ωραία την πάσα στον Καζί, ο οποίος θα σκοράρει. Θα κάνει το 11-13. Εύκοχο τρίποντο. Αλλάζουν πάλι τα δεδομένα. 14-13. Θα υπάρχει απάντηση, υπάρχει απάντηση από τον Χίτα. Το σκόρ είναι στο 14-15. Τέντσος. Θα πάει μέχρι μέσα. Επιστροφή σιγά σιγά για το δεύτερο δεκάλεπτο για την ομάδα των The Boys, η κατοχή. Η πρώτη κατοχή της δεύτερης περίοδου. Μπάλα στα χέρια του παιδούχων, Τέντσος. Μπάλα εκτός για τον Πατούκα να πάρει το σύντα σχοράρι. 18-15. Πέρα έχουμε τώρα την κατοχή των Βολκονιάδη. Κοίτας. Θα περάσει εν τέλει έξω τον Πίλιο, θα πάρει το σουτ. Δεν θα είναι η απάντηση όμως. Τέντσος θα κατεβάσει και την ομάδα των The Boys. Και υπάρχει κακή συνεννόηση μαζί με τον Μπουζνάκη. Κατέβασμα γρήγορο από τον Βολικονιάδη. Κοίτας.
Θα πάρει το σουτ. Την Νικολίνη Βασκέτη χωρίς επιτυχία. Να δούμε αν θα είναι 2-2, δεν θα είναι επιτυχημένο το δεύτερο τρίποντο του Πατίκα. 18-15 παραμένει. Πολυφρονιάδης. Αφήνει στον Τίλιο. Ποιος δεν θα καταφέρει να σκοράρει, θα πάρει το φάουλ και θα έχει τις δύο βολές. Να δούμε αν θα καταφέρει να μειώσει την διαφορά. Η οποία είναι στους 3 για την ομάδα των The Boys, ειδικά γηπεδούχων. Δύο στα δύο. Κατοχή στα χέρια του Χαλατσί. Θα πάρει και το σουτ χωρίς επιτυχία. Το καθόλου και αυτά παραμένει. Μπιλιός για τον Χίτα. Θα σκοράρει, θα πέρασει μάτου μπροστά 18-19. Σε κάτι λιγότερο από τα πρώτα δύο λεπτά του αγώνα της δεύτερης περίοδου. Τέντσος. Πολύ ωραία κυκλοφορία. Το σουτ επιτυχημένο από τα χέρια του Γιώργου Πατίκα. Κοίτας. Και γίνεται το βλέψιμο εδώ πέρα από τον Πατίκα. Θα πάει μέχρι μέσα και θα κερδίσει το φάουλ. Κρατούμε να χάσει λεμονιά. Το σούτα του Τέντσο. Μπάλα να πηδάει δύο φορές και δεν καταλήγει μέσα. Γρήγορα η μπάλα στον Τίλιο. Ποιος θα πάρει το σούτ χωρίς επιτυχία. Η μπάλα θα βγει εκτός για την ομάδα των The Boys. Χαλατσί θα κατεβάσει τον Πατίκα. Θα πάρει το σουτ χωρίς επιτυχία. Ψηλά το rebound από τον Πολυφωνιάδη. Πολλά γρήγορα στα χέρια του Χατζηλεμονιά. Ψάχνει τις επιλογές του. Στο πιο αργό ρυθμό η επίθεση. Το φαουλ χρεώνεται στον Χαρατσί. Κερδισμένο από τον Μπίλιο. Να τη λεμονιάσει ένα αφήνει για τον Μπίλιο. Από απόσταση χωρίς επιτυχία. Το σουτ. Το 21-19 παραμένει. Και καθαρή άμυνα πάνω στον Αλατσί. Μπίλιος. Καλάθι και φάουλ. Κερδισμένο από τον τον Μπίλιο. Έξτρα η βολή να δώσει την προφάνεια στην ομάδα του Φούντο Κόρινθ 21-21, παραμένουν 3, 6 και 39. Μπιλιός για πέρασμα του μπροστά, θα το κάνει. Τέντσος. Το σούτ επιτυχημένο από τον Μπουζνάκη. Κοίτας. Το σούτο ήταν για δύο, πατούσε με την γραμμή. Πολύ ωραία γυρνάει και σκοράρει ο Καζής. 23-24. Ένα γρήγορο δυναμικό παιχνίδι και τις δύο ομάδες. Και εκπληκτικό στο Πατίκας σήμερα. Τρίτο τρίποντο.
Χίτας. Μπάλα έχει περάσει στα χέρια του Μπίλου. Ξανά για το Χίτα. Θα την κρατήσει. Δεν θα σκοράει σε πρώτο, αλλά σε δεύτερο. Χρόνο 26-26. Το σκόρ της Ζωβαλία πάλι. Τέντσος. Θα πάρει το σουτ. Δεν θα σκοράρει. Λοιπόν, το Χίτα. Καζιλεμονιάς. Καζής. Πολυφωνιάδης. Το σούτ είναι επιτυχημένο από τον Μπίλιο. Ανεβαίνει, βάζει μάλλον ξανά προς 26-29. Τέντσος, πολύ ωραία μάλλον θα περαστεί στο ζωγραφιστό. Και εκπληκτικό το βλόγκ από τον Καζή πάνω στον Σκαρλί. Και έχουμε την αντεπίθεση. Σκαρλής θα σκοράρει. Ο Καζής θα αυξήσει τη διαφορά για την ομάδα του. Θα γυρίσει να αυξήσει κι άλλο. Και έχουμε τώρα τις αλλαγές για την ομάδα των The Boys και για την ομάδα των Άρκοντο. Θα περάσουν πολλές αλλαγές. Δεν θα κάνουμε τις μία προς μία, αλλά την γενική αλλαγή για την εικόνα. 4-5 για την πλήξη. Ο Καζής θα εκτελέσει την έξα βολή, όπου θα έχει την ευκαιρία να αφήσει τον ρυθμό του στην ομάδα του να είναι μπροστά με 4 πόντους σε περίπτωση ευστοχίας. 28-31 το σκορ. Θα δούμε θα υπάρξει αλλαγή. Παραμένει η διαφορά στη τρίτη ομάδα των Last Paper Bears. Θα δούμε θα υπάρξει η μείωση. Δεν καταφέρνει εδώ να σκοράρει ο Καλατσής. Και έχουμε το φάουλ τέταρτο ομαδικό. Αλλαγές για την ομάδα και άλλες αλλαγές για την ομάδα των Las Vegas Bears. Προφανά την πλάγια γραμμή από τον Χατζηλεμονιά. 4,5 λεπτά για τη λήξη της τρίτης περίοδου, της δεύτερης περίοδου. Καλαφάρα την πλάγινη γραμμή. Τα χέρια του αναγνώστου. Ξανά έξιδε τον έχω τη λεμονιά. Θα πάρει το σουτ χωρίς επιτυχία. Θα ανεκδηλώσουν επίθεση. Να δώσουν βιασμό. Και να σκοράρουνε με τον Χαλατσί να μειώνει στον πόντο. 30-31 το σκορ. Ένα πολύ ωραίο παιχνίδι βλέπουμε. Όσο αρκετά τις δύο πλευρές είναι πάρα πολύ κοντά. Σε αυτά τα 16 αγωνιστικά λεπτά γίνεται και το κλέψιμο εδώ πέρα. Πατήκας θα περάσει για τον Θάνο. Το κλέψιμο δεν ολοκληρώνεται. Παπαγεωργίου, Οικονόμου. Πατήκας. Άλλη Οικονόμου. Δεν θα καταφέρει να σκοράρει. Και το rebound από ποιον είναι από τον αναγνώστου. Από αυτόν ολοκληρώνεται. Και θα αφαιθεί η μπάλα στα χέρια του Γρίβα για να κατεβάσει. Σαν 3,5 λεπτά για το ημίχρονο. Φάουλ του Πατήκα πάνω στον Μπίλιο. Πρέπει να είναι και το πέμπτο ομαδικό, αν δεν διαψεύδομαι. Είναι το πέμπτο, οδηγείται στις βολές. Ο Μπίλιος δύο βολές για να αυξήσει τη διαφορά. Πρώτη βολή είναι εύστοχη. 30-32. Παραμένει εκεί, δεν έχουμε αλλαγή με τα δεύτερη βολή, παραμένει το 30-32 υπέρ της ομάδας των Ελλάς Βεβερδέας. Μέχρι μέσα ο Θάνο θα κερδίσει το φάουλ από τον αναγνώστου. Ευκαιρία για δύο βολές να φέρει το παιχνίδι στην ισοπαλία και να δούμε ένα ακόμα
εκπληκτικό κλείσιμο περίοδου. Να πούμε, έχουν απομείνει 3 και 11 για την λήξη της δημοφιλών έως τώρα. Είναι το δεύτερο ομαδικό της ομάδας των Ελλάσσιων Περιφέρειας. Πρώτη πολύ δεν είναι επιθυμένη από το χέρι του Φάνο. Δεύτερη. Αυτή είναι 31-32 το σκορ. Κατοχή για την ομάδα των Αρκούδων. Θα κατεβάσει ο Γρίβας. Θα περάσει κατά την μπασκέτα. Θα αλλάξει τον αναγνώστου. Γρίβας. Θα σκοράρει. Διαφορά στους 3-31-34. Κατοχή από τα χέρια του Σύρου. Θάνο. Δημήτρης Παρτίκας. Στη λήξη της επίθεσης χωρίς επιτυχία. Δεν αφήνει κανέναν ο Χρυσοδούλου να πάρει το rebound. Το κλέψιμο από το χέρι του Γεωργίου. Για 2-10 για την λήξη της περίοδου. Ένα μας ροντέος τώρα. Να δούμε αν θα σας κρατήσει έτσι μέχρι το τέλος. Πάμε να κάνουμε την μπασκέτα. Και έχουμε βήματα τα οποία θα κάνει ο Χρυσοδούλου. Αλλαγή για την ομάδα των Last Paper Bears. Περνάει μέσα ο Χίτας. Βγαίνει εκτός ο Μπίλιος. Ο Σύρος θα κατεβάσει για την ομάδα των The Boys. Με πια 2 λεπτά. Θάνο. Παπαγεωργίου. Μισ Μαρτίκα στο σιτ χωρίς επιτυχία. Εκεί θα είναι να πάρει ο Χρυσοδούλου ακόμη ένα rebound. Χωρίς καμία πίεση. Γρήγορα θα κατεβάσει. Θα περάσει την μπάλα στον Χίτα. Θα πάρει το σιτ και θα σκοράρει. Χρυσοδούλου. Διαφορά 33-36. Παιχνίδι που δεν αφήνει περιθώρια για ανάσα τώρα. Ιδιαίτερα η δεύτερη περίοδος. Κάνω, θα πάρει το φάουλ. Θα είναι κερδισμένο πάνω, το οποίο θα χρεωθεί πάνω στον αναγνώστου. Αλλαγή στην... Δεν έχουμε αλλαγή από ό,τι φαίνεται τελικά. Δύο βολές στα χέρια του Φάνο. Για να μειώσει το σκορ 1 και 5 για τη λήξη της δεύτερης περίοδου. Πρώτη είναι εύστοχη. Δεύτερη όχι, ξανά στα χέρια τον Μπέας μπάλα. Γρήγορα θα κατεβάσει. Γερμανιάς. Και έχουμε φάουλ χαμηλά από τον Πατίκα. Κερδισμένο είναι από τον Χίτα. Ποιος θα οδηγηθεί στην γραμμή των βολών. Ευκαιρία να αυξήσει τη διαφορά. Το φάουλ ο Γιώργος Πατίκας. Στις δύο βολές
στα χέρια του. Και του πολύ δεν είναι επιτυχημένη, παραμένει το 14-15. Τελευταία 14 της πρώτης περίοδου. Δεύτερη έστοχη, 15-15, και έχουμε time out για την ομάδα των Ελλάς Paper Bears. Η πρώτη βολή ήταν έστοχη από τα χέρια του Χίτα. Περιμένουμε για τη δεύτερη. Και η δεύτερη είναι έστοχη. Η πρώτη είναι έστοχη. Από τον Χίτα. Μάλλον τη δεύτερη βολή. 34-38 διαφορά στους 4 την ομάδα των Bears. Πάρα σε ένα χέρια του Χάνο. Σύρος Κονόμου Παπαγεωργίου. Θα περαστεί έξω ο Σύρος, θα πάρει το σουτ. Δεν θα στοχίσει τελευταίο μισό λεπτό της δεύτερης περίοδου. Σε ένα εκπληκτικά δυνατό αγώνα για την ομάδα των Bears. Η επίθεση στα χέρια του Πολυγνωμιάδη. Μπέλης. Εκεί το τρέξα το Σύρο. Ευκαιρία για να μειώσουμε. Θα πάρουν όλη την επίθεση από ό,τι φαίνεται. Φάουλ του Πολυθρονιάδη πάνω στον Πατούκα. Στον Δημήτρη Πατούκα. Και έχουμε time out για την ομάδα των The Boys. Επιστρέφουμε μετά το time out για την ομάδα των The Boys στα τελευταία αυτά 6 δεύτερα του δεύτερου δεκαλέπτου, με το Σύρο να επαναφέρει. Είναι πίσω με 4. Δεν θα κλείσει η διαφορά του χρόνου. Κάνω, θα πάρει το σουτ. Δεν θα καταφέρει να στοχίσει. Την λύση. Θα δούμε, δεν θα έχουμε έσοχο σουτ από τον Μπέλ. Γίνει το σκορ στο 34-37. 34-38, συγχωρείτε, υπέρ την ομάδα των Bears. Επιστρέφουμε και το δεύτερο δεκάλεπτο της αναμέτρησης. Μπάλα κάτω σου και η έναρξη του δεύτερου μου χρόνου είναι την ομάδα των Las Paper Bears. Στα χέρια του Μπέλη. Για να φέρω στο Βούλου. Θα κερδίσει το φάουλ. Στα προεδρότητα της περιόδου. Δύο βολές. Άλλη μια βολή που λείπεται. Αυτή δεν θα είναι έστοχη, το 34-39 την ομάδα των Bears. Παραμένει με το δεύτερη ασυμβολή που θα σημαίνει. Σύρος θα πάρει το σουτ. Ο Τσιάνης χωρίς επιτυχία. Κατεβάζει ο Λιγνιάδης, αφήνει και τον Μπέλη. Λιγνιάδης για τρεις, χωρίς επιτυχία. Σύρος ο rebound. Παπαγεωργίου. Θα περάσει χαμηλά και θα βγει από τον Σκαρλί. Πάνω
φοράει την ομάδα των Ελλάς Paper Bears. Να δω ποιος θα ολοκληρώσει αυτήν την πολύ ωραία συνεργασία. Δεν ολοκληρώνει κανείς, καθώς γίνεται το κλέψιμο από τον Τσιάμι. Πάει να τρέξει και πάλι τον Πολυχρονιάδη. Πρώτο ομαδικό στο 12ο. Παναφορά θα γίνει τον Παπαγεωργίου. Σύρος. Γιάννης. Σύρος. Απολύτως εργασία των δύο τους. Παπαγεωργίου. Θα πάρει το σουτ. Θα κερδίσει και το φάλο τον Χρυσοδούλου. Τρεις υβολές. Πρώτη βολή δεν επιχειμένει από τα χέρια του Παπαγεωργίου, παραμένει το 34-39. Δεύτερη όμως είναι, έχει άλλη κατάληξη. Και θα μπει τρίτη εργασία, θα πάρει το rebound. Διαφορά στις 4-45-39 μετά τις τέλειες των τριών βολών. Φάουλ κερδισμένο από τον Χίτα εις βάρος του Τσιάμι. Δεν θα καταφέρουν σε πρώτο ούτε σε δεύτερο χρόνο να σκοράρουν ιδέας ούτε σε τρίτο. Τρεις γρήγορες του πλήσης και χωρίς αποτέλεσμα. Βοηθός στα επιθετικά rebound. Αλλά και πάλι Γιάννης εξήγε το Σύρο. Πολύ ωραία κυκλοφορία χωρίς αποτέλεσμα όμως. Πάρα πάλι στα χέρια των φιλοξενούμενων. Μπέλης. Πολυφωνιάδες. Θα περάσει πολύ ωραία την μπάλα στον Κίτα που ζητά να φέρει ένα σκοράρι. Έχουμε φάουλ. Το φάουλ το οποίο γίνεται από τον Μπέλη. Και έχουμε τις δύο βολές του Παπαγεωργίου. Πάντως αντά κλασικά από τον Μπέλι έσωσαν μια χειρή πτώση που θα μπορούσε να έχει την καθαριστή τους. Δύο βολές για τον Παπαγεωργίου, ευκαιρία να μειώσει το σκορ. 35-39 είναι μέχρι τώρα. Πρώτη δεν είναι επιτυχημένη. Είναι στις δύο παραμένει διαφορά των 4 πόντων. Πάρα στα χέρια του Μπέλη. Πολύ καλή πίεση, μπορεί να μην γίνει το κλέψιμο, αλλά και εσύ ήταν ποτέ σημαντική. Παρά αυτά οι ιδέες τις σπάσανε, σκοράρουνε 35-41. Σύρος. Θα σκοράρει 37-41. Ο
γρήγορα η μπάλα θα περάσει το κέντρο. Εξεργασία, Μπέλης, και δει στο φάουλ από τον Τσιάμι. Όχι από τον Κύριο. Από τον Παπαγεωργίου είναι το φάουλ. Επαναφορά για την ομάδα των Bears και για να αυξήσουν τη διαφορά και θα γίνει από τα κέντρα του Μπέλη 37-44 στο σύν 7 οι Αρκούδες. Στον νόμο Παπαγεωργίου με τρεις επιλογές του. Θα ανακόψω την πορεία. 8 δεύτερα για την ομάδα των The Boys. Τσιάμι. Πάει μέχρι μέσα. Θα πάρει το φαουλ και θα φέρει λίγο να μας σκοράρει όμως. Και 4-4 παραμένει. Οι δύο βολές από τα χέρια του. Πρώτη βολή έστοχη πριν 84 διαφορά πέφτει στους 6. 6 λεπτά και 6 δεύτερα για την λέξη του τρίτου δεκαλέπτου. Το μάτι των Μπέας είναι μπροστά. Και άλλο με διαφορά 39-44 πλέον. Μπέλη σε κατέβαση. Παραλίγο το κλέψιμο του double team Κύρου και Τσιάμι. Γρήβας. Ζοδούλου. Θα καταφέρει να σκοράρει, ο νόμος θα πάρει το rebound. Μπάλα εκτός στα χέρια του Σταλή χωρίς ουσία. Μπάλα παραμένει στα χέρια των The Boys όμως. 13 δεύτερα για την επίθεση. Και αλλαγές αντί του Τσιάμι και του Σκαρλί περνάνε ο Θάνο και ο Χαρατσής. Βάει ο Χαρατσής επίθεση. Δεν καταφέρει να σκοράρει. Θάνο θα σώσει όμως. 4 δευτερόλεπτα που απομένουν. Κονόμουν το σουτ χωρίς επιτυχία. Μπέλης. Βάλα. Πολύ ωραία φάση πήρα και εδώ πέρα. Αλλά αφού δεν θα πέσει το σχολάρι, δεν θα την έχουμε στο highlights. Η φάση στον κόμμα δεν ήταν καλή από τον Χαλατσί. Βασούλες Αλαμίλα εδώ πέρα μεταξύ των παιχτών των Μπέαρς. Ζοδούλου θα κερδίσει χαμηλά το φάουλ για τον Χαλατσί. Τέταρτο ομαδικό. Το σούτ θα είναι έστοχο από τα χέρια του Πίλιου. Θα ανεβεί διαφορά κι άλλο. Διαφορά σε 7-39-46. Κονόμου. Καλατσής. Σύρος θα πάρει το σούτ και θα σκοράρει. Μπέλης. Και το χέρσιο γίνεται του Παγιοργίου. Και το μπλοκ ταυτόχρονα από τον Μπέλη. Άμυνα επί αμήνεως από τις δύο ομάδες.
δεν είναι μόνο τα επιθετικά χαρακτηριστικά τα οποία έχουν δώσει το σχήμα του αγώνα, είναι και τα αμυντικά και των δύο. Τόσο στο ψηλό παιχνίδι από την πλευρά των Bears, απ' την άλλη χαμηλά για τους Boys. Καλατσής. Το σουτ από τον Σύρο δεν θα είναι στο χώρο που ο Αγγιόλη θα πάρει το rebound. Θα πάρει το σουτ ο Γεωργίου, δεν θα σκοράρει. Θα δούμε πέρα το rebound, θα είναι το Χρυσοδούλου. Γρήβας, κατέβας την μπάλα. Τελειώσει το σουτ και οι αρκούδες θα βρυχτήσουν για το συν 10 από το τρίποντο του Μπίλιου. Θα ανέβει η διαφορά σε διψήφιο μετά από αρκετή ώρα. 3,5 λεπτά για την τρίτη περίοδο. Το νόμου δεν θα καταφέρει να σκοράρει. Το rebound από ποιον τελικά. Rebound από τον Μπίλιο, αλλά δείχνει σύγκριση με τον Παπαγεωργίου. Επιστρέφουμε μετά την διακοπή, καθώς από ό,τι φάνηκε η Λίκη άνοιξε εν τέλει. Οπότε το αποτέλεσμα να γίνει διακοπή και να προσφερθεί στους Λίκες. Αμέσως τον Παπαγεωργίου έριξε πάνω τον αντίπαλό του. Δηλαδή συγγνώμη και να βγαίνει καλά. Δείχνοντας ότι δεν ήταν κακό, ολοκληρωμένο, αλλά αντίθετα το μπλοκ εδώ στο Δούλου ήταν καθαρά για ξανά η κατοχή για την ομάδα των The Boys. Καλατσής Παπαγεωργίου. Καλατσής, θα περάσει μέχρι μέσα, δεν καταφέρει να σκοράρει. Βάση γύρω του Χρυσοδούλου, αφήνει για τον Γρίβα. Φάουλ. Περνάει μέσα ο Βουλάκης στη θέση του Σύρου. Φάουλ το οποίο χαιρίζει το Γρήγορα και είναι το πέμπτο μαδικό για την ομάδα του The Boys, οδηγείται στη γραμμή των βολών. Τότε η βολή δεν είναι επιτυχημένη, παραμένει η διαφορά στους 10. Πάντως βλέπουμε να ενημερώσουμε την κατάσταση του Καζίνα να είναι σε καλή. Πατσίκας, Παπαγεωργίου, Κάνο, ξανά Πατσίκας. Ας με χαμηλούν αυτό το πρώτο μίχρονο, θα τον βρει, θα σκοράρει. Διαφορά πέτσι σε 7 και τα λεπτά που απομένουν είναι 2 για την λήξη περίοδου. Χρυσοδούλου. Παρακεί τον Μπέλη, θα πάρει το σουτ. Δεν θα καταφέρει να σκοράρει και φάουλ του Χρυσοδούλου στην διεκδίκηση. Φάουλ δεν είναι από τον Χρυσοδούλου, από τον Θάνος Χρυσοδούλου. Καλαγή. Τέντσος περνάει στη θέση του Παπαγεωργίου και ο Χρυσοδούλου θα σκοράρει. Δύο στις δύο βολές και περνάει ο Μπέλης εκτός, περνάει εκτός ο Χατζηλιαμονιάς, η διαφορά είναι στους 11, στους 9. Κέντσος. Κοιτά,
πολύ ωραία επίθεση και τα χέρια του Χατζηλεμονιά δεν αφήνουν τον ολοκλήρωση. 8 δευτερόλεπτα λίγο πριν να εκδηλωθεί το σουτ. Αλλά παραμένει όμως για τους The Boys. Καλατσίσο, ο Τέτσος θα πάρει το σουτ, θα σκοράρει. Για δύο πατούσε, για τρεις ήτανε 45-51. Ριβάς θα κερδίσει το φάουλ. Πάμε στην γραμμή των βολών. Στο δούλου θα σκοράρει την πρώτη. 44-52. Δύο στις δύο, 44-53. Τέντσος θα πάρει το σουτ, θα μειώσει. Έχουμε ένα καρπτικό μάτς. Βρίσκει και τον σύντομο σαν τρίποντο του Τελσού, όχι τρίποντο. Οπότε αυτό έχουμε τώρα 47-53. Επιτυχημένη με εκτός οροπίας προσπάθεια του Τελσού. Διαφορά ξανανεβαίνει στο 8. Παίρνει πολύ ώρα η μπάλα. Τέντσος έχει βρει το σημείο του. Θα σκοράρει. Διαφορά πέφτει στους 5. Μισό λεπτό πριν τη λύση της τρίτης περίοδου. 50-55 το παιχνίδι. Πάει για να προσθέτει την περίοδο να την κάνει γυμνό με τις δύο ομάδες να βρει πολύ μικρή διαφορά. Καλό θα δεν πάει στην απάντηση. Όλη η επίθεση για την ομάδα των Νορβέαρς. Σκιάμις. Και θα μειώσει ο Καλατσής. Τελευταία δύο δεύτερα. 52-55. Ομάδα των Ελλάς Paper Bears δεν μια τρίτη περίοδο η οποία μας έχει φέρει σε, ένα, σε διαφορά τριών πόντων, δύο δευτερόλεπτα και επειδή είναι φάμε και 12 πόντων από περίπου 1,5 βασιλετικό λεπτό έχουμε φτάσει με τρομερή ένταση λίγο πριν τη λήξη της τρίτης περίοδου για τρεις μπροστά να παραμένουν ναι μεν οι Ελλάς Paper Bears αλλά και ομάδα των The Boys δεν έχει μείνει καθόλου πίσω. Επιστρέφουμε μετά το time out. Να δούμε τέτοια δύο δευτερόλεπτα της τρίτης περίοδου σε ένα άκρος αγχωτικό αγώνα και λύγουμε εδώ πέρα όπου το σκορ της περίοδου είναι το 52-55 υπέρ της ομάδας των Bears. Επιστρέφουμε με την τέταρτη και τελευταία αγωτική περίοδο. Επιστρέφουμε για την τέταρτη περίοδο ενός ακρός αγωτικού αγώνα. Έχουν φτάσει 52-55, έχουν κάνει οι The Boys για τεράστια αγωτική, απλά δεν έχει ολοκληρωθεί. Και θα κατέβουν στον πόντο πλέον 54-55. Ένα παιχνίδι το οποίο φαινόταν χαμένο και με εκτός ρυθμού να είχαν βγει οι Boys, η ομάδα των The Boys, αλλά πλέον έχουν επιστρέψει όχι μόνο για τα καλά. Και επειδή τώρα έχουν και τα βήματα τα οποία θα πάρει να κάνει ο Χίτας, έχουν τέτοια πέσανε και μπροστά για να τρέψουν μια τεράστια διαφορά πλέον να πάρουν το προβάδισμα. Να δούμε τελευταία περίοδος η οποία σίγουρα δεν θα μας αφήσει καθόλου διάφορους σε ένα έντονο παιχνίδι μεταξύ δύο πολύ έντονων ομάδων και περνάνε μπροστά με τον Χαλατσί μετά από αρκετή ώρα η ομάδα των The Boys. Ένα εκπληκτικός Χαλατσί σήμερα μετά από τα μέσα της περίοδου έχει δώσει αρκετές λύσεις για την ομάδα του και το κλέψιμο γίνεται από τον Γιώργο Πατίκα. Χαλατσίς δεν θα αυξήσει τη διαφορά, θα καταφέρει να σκοράρει μόνος του. Η μπάλα για την ομάδα των Ελλάς Paper Bears και αλλαγή να περάσει ο Χρυσοδούλου να δούμε σε ποια θέση. Στην θέση του Χίτα. Παναφέρα από τον Μπέλη στον Γρίβα.
Βλέπετε πως έχει ξεκινήσει αυτή η τέταρτη περίοδος με πάρα πολύ ένταση. Ένα παιχνίδι όπου δεν το έφτασαν ποτέ η ομάδα των The Boys και το κρατάει αυτή τη στιγμή στα χέρια τους οι ίδιοι. Προς το πάνω τουλάχιστον φάουλ του Χαλατζή πάνω στον Μπίλιο. Γρήγορα σε κατεβάση. Παναφορά από τον Γρήβα. Χρυσοδούλου. Καθαρό το κλέψιμο και για τον εμβιασμό. Του του τέντσου σε εμβιασμό. Έστω από την διαφορά να μπαίνει. 59-55. Εκπληκτική είναι η επιστροφή των The Boys. Ποιον είναι το φάουλ. Φάουλ είναι αμυντικό η τέλη. Γρήβας. Ζωδούλου για τον Γρήβα. Δεν θα καταφέρει να σκοράρει. Ο Τσιάμισε με την μπάλα. Πατήκας. Καλατζής. Μπάλα έξω. Το σούτ θα είναι επιτυχημένο από τα χέρια του Μπουσνάκη. Για τον διαφάνω στον πόντο, όχι. Μπέλης δεν καταφέρει ούτε στην επαναφορά αυτός να σκοράρει. Πατήκας. Νομίζω εδώ πέρα τα σανσέρ έχει σταματήσει να λειτουργεί. Εκπληκτικό το μπλοκ από τον Χρυσοδούλου. Τα μισή λεπτά που μένουν για τη λήξη αυτού του εξαιρετικού αγώνα. Θα δούμε ποια ομάδα θα καταφέρει τι. Γιατί είναι οριακός ο αγώνας. Τρίποντο από... Ανεβαίνει από το τρίποντο αρχικά του Μπουσνάκη. Για να πάρουμε έναν με τη σειρά, αρχικά έχουμε το τρίποντο την πλευρά των The Boys. Διαφορά ανέβηκε στους 5-2-7. Έχουμε τεχνική ποινή στον Χρυσοδούλου και περιμένουμε την απόφαση μετά από μια περίπτωση που πήγε να γίνει. Εδώ πέρα, απόφαση των διαιτητών σχετικά με τις ποινές. Περιμένουμε την απόφαση τους για τις χρεώσεις των ποινών. Αρχικά επιστρέφουν οι δύο ομάδες πίσω στον αγωνιστικό χώρο. Και οι δυο μας από μία τεχνική ποινή. Γρήγορα σε κατεβάση.
περάσει μπάλα στο Δούλου. Από εκεί πέρα στον Τζάμπολ για την ομάδα των Bears. Πάνω στον Χρυσοδούλου με δύο πάνω του. Δεν θα μετρήσει το καλάθι. Υπάρχει φάουλ, το οποίο χρεώνεται πάνω στον Χαλατζή, αν δεν κάνω τόσο λάθος. Πήρε συγκίνη τελικά από κάτω. Το σούτ δεν θα είναι επιτυχημένο. Χρυσοδούλου στο rebound, αλλά βγαίνει ο Τσιάμις. Και έχουμε το φάουλ, το οποίο θα κερδίσει ο Χαλατζής. Δύο βολές. Πρώτη βολή είναι εύστοχη. Ανεβαίνει διαφορά. 63-55, 64-55 διαφορά είναι στους 9 για την ομάδα των The Boys. Γρήβα στο σουτ. Χωρίς επιτυχία. Ο Μπέλης την μπάλα από ό,τι φαίνεται. Θα κατεβάσει, αφήνει για τον Πατίκα. Μπάλα για τον Τέντσο. Δεν θα πάρει το φύτο Χαλατζής. Μπάλα εκτός, το φούτου. Με τα μπλοκ χωρίς επιτυχία. Θα καθαρίσει ο Χρυσοδούλου. Θα βγουνε γρήγορα με τον Βίλιο. Δεν καταφέρει να σκοράρει. Τέντσο στο rebound. Για τον Τσιάμι, ο οποίος καταφέρει να σκοράρει, ανεβαίνει κι άλλο διαφορά, 66-55. Και το κλέψιμο γίνεται το Χαλατζή. Πατήκασα, σκοράρει, ανεβαίνει κι άλλο διαφορά. Και έχουμε time out για την ομάδα των Bears. Επιστρέφουμε λοιπόν στα τελευταία 5,5 λεπτά. 5:32. Το άξιζουν να κυλάνε. Γρήβας. Διαφάνωση 13-68-55. Το σούτ από τη γωνία χωρίς επιτυχία από τα χέρια του Μπέλη. Τσιάμις στο rebound. Χαλατζής. Τέτσος. Ο Γεωργίου. Θα πάρει το σούτ. Δεν θα εστοχίσει. Ο Πολυχρονιάδης θα πάρει το rebound. Τον Χρυσοδούλου έξω για τον Πολυχρονιάδη. Χωρίς ενισχύα το σουτ και έχουμε φάουλ του Χρυσοδούλου πάνω στον Χαλατζή. Τέταρτο προσωπικό. Τέντσος, τον Παπαγεωργίου, η ομάδα των The Boys έχει την ευκαιρία να ανεβάσει την διαφορά ακόμα περισσότερο. Τέντσος, το κλέψιμο είναι επιτυχημένο από τον Βέλη, θα μπει μέχρι μέσα, θα σκοράρει, 68-57. Πατήκας.
μέχρι μέσα δεν θα καταφέρει να σκοράρει ο Χαλατζής. Λίγο η μπάλα θα περάσει στον Θοδούρο που θα κερδίσει φάουλ. Ήρθε η ώρα των Βολών πλέον. Ο Θοδούλου σε ένα ζευγάρι Βολών να μειώσει την διαφορά, να κατεβάσει μέχρι και μονοψήφιο πλέον. Πρώτη βολή επιτυχημένη, 68-48-46 και τη λήξη της αναμέτρησης. Αφαιρούν το σενάριο παράτασης ως τώρα. Για τον χρόνο τουλάχιστον. Δύο στις δύο κατεβαίνει διαφορά στους 9 πλέον. Παπαγεωργίου, Καλατζής. Γιάννης. Θα γίνει το κλέψιμο Χρυσοδούλου. Time out από την πλευρά των The Boys. Επιστρέφουμε μετά το time out των The Boys. 3:51. Δύο βολές στα χέρια του Χρυσοδούλου. Να δούμε τι έχει να γίνει. Διαφορά είναι στους 9:68-59. Και πέφτει στους 8. Κάνει διαφορά 68-61. Κέντσος. Το σούρο του Μαντίκα έχει επιθυμένο. Διαφορά ανεβαίνει στους 10-59. Χρυσοδούλου. Θα γίνει εκτός. Δεν θα είναι επιθυμένη. Πάμε στο επιλογές του. Μπάλα για την ομάδα τον The Boys με τον Παπαγιοριού να την αρπάζει από τα χέρια του Σοδούλου, να μην τον αφήνει να έχει την κατοχή. Δραματική έντονη λήξη στο σημερινό αγώνα. Παλόγω το κλέψιμο από τον Πολυφωνιάδη. Άρα επίσης τον The Boys έχει εξελιχθεί. Είναι τρίτο το ομαδικό που την μπάλα είναι από έξω από τα φάτερ, για 3 λεπτά. Τσιάμις. Θα κάνει γίνει το κλέψιμο. Μπαθήκας. Έχουμε φάουλ του Πολυφρονιάδη πάνω στον Τσιάμι. Τέταρτο φάουλ. Τσιάμις. Θα πάει μέχρι μέσα. Μπάλα θα πάει στα χέρια. Σκαρία, ποιος θα σκοράρει. Πολυφωνιάδης. Μπέλης. Ρίβας. Προχωρία της μπάλας. Μπέλης. Δεν θα πάρει το τρίποδο. Πάει για δύο χωρίς επιτυχία. Μπαθήκας. Έξω για το Τέντσο. Τσιάμις. 2:15 για τη λήξη του αγώνα. Και η μπάλα για τον Σιμπέας. Τσιάμις.
Γρήβα στην επίθεση να πάρει το σουτ και θα πάρει τους τρεις πόντους όμως. Θα του διατρέξει ένα δύο λεπτά για τη λήξη της σημερινής αναμέτρησης ανάμεσα σε The Boys και ένας Paper Bears. Πατήκας προχωριάζει πέρα στην άμυνα πάνω του. Κατική φάση χωρίς καλάθι όμως. Δύο βολές για τον Πατήκα. Τη βολή δεν είναι επιτυχημένη το Πατήκα. Για τη βολή είναι εύστοχη 74-61, 1-45 για τη λήξη. Σοβούλου. Να πάρουν να δέψουν τον χρόνο τους, από ό,τι φαίνεται. 13 διαφορά. Πατήκας. Να πάρει το σουτ. Και μάλλον βάζει τα φόβλακα στην ομάδα των Νεοβέας. Τα αγώνια ξέρουν να παίζουν σήμερα. Μπαίνει για πολύ ωραία κίνηση. Δεν θα μπορέσει να το σκοράρει. Παπαγεωργίου. Τελευταίο λεπτό του αγώνα, στο συν 16 η ομάδα των The Boys. Θα την καταλήξουν, θα την καλύψουν μέχρι τέλος μάλλον, ό,τι φαίνεται. Πατήκας. Θεωρείται τελειωμένο πλέον. 80-61. Πολυφωνιάδης. Τελικός τώρα φαίνεται απομένει μόνο. 64 για 35 δεύτερα. Γιάννης Παπαγεωργίου. Και κάπου εδώ έχουμε τη λήξη από ό,τι φαίνεται. 80-64. Τέλος του σημερινού αγώνα. Νικητές η ομάδα των The Boys. Με μια εκπληκτική ανατροπή βγάζει άξιους νικητές. Αυτό ήταν ο αγώνας για σήμερα. Σας χαιρετούμε και μέχρι τον επόμενο αγώνα να δείτε μπασκετικά.